Νέα λοιπόν σεζόν, δεν θα μπορούσε να κάνει ποδαρικό στην εκπομπή άλλος από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επανεμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα, είχε εξαφανιστεί για κανένα δίμηνο. Είχε την τιμητική του χθες και διαστόματος πρωθυπουργού. Δεν είχε και άδικο τώρα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είχε άδικο, αλλά πάντως τον εθυμήθηκε τον Άδωνη. Του λέει αυτή δεν είναι δεξιά, λέει αυτή είναι ακροδεξιά. Με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη, χώρισε μάλιστα τον Άδωνη σε δύο. Δηλαδή, τόσο μεγάλος ο Άδωνης που τον έσπασε τα δύο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε γούρι τον Άδωνη. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλή νέα περίοδο. Δεν μπερδεύτηκα γιατί χθες κυρία Καλογεροπούλου είπε ότι πήρε τα τηλεοπτική άδεια. Ποιος? Πήρε τελικώς κυρία Καλογεροπούλου. Δεν ξέρω αν πήρε κυρία Καλογεροπούλου, γιατί δεν τη ρωτάτε. Δεν λέτε, θα σα δώσω το τηλεφωνό της. Γιατί ρώτησες παραπολιτικά γι' αυτό, λέω. Όχι κύριε Γεωργιάδη, εμείς δεν πήραμε. Δεν πήραμε καμία άδεια. Έχω μία τηλεόραση. Και αν παίρνατε, θα ήθελα καλωρίζει. Όχι, δεν έχω πει στην Εξεταστική Επιτροπή που ρωτήθηκα πριν από τρεις μέρες ότι δεν. Σας παρακολούθησαμε πολύ. Δεν έχω καμία σχέση. Ρωτάγανε για το Κελπνό και αν είχατε εύνοια που δεν είχατε. Ωραία, θα με αφήσετε τώρα να. Επειδή είστε πολύ έξυπνο στην επικοινωνία. Δεν έχω καμία σχέση με το τηλεοπτικό εγχείρημα του κυρίου Μαρινάκη. Είμαι φίλο του κυρίου Μαρινάκη, αλλά καμία απολύτω σχέση με το τηλεοπτικό εγχείρημα του κυρίου Μαρινάκη. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Απλώς επισημαίνω το πείτε και την κυρία Καλογεροπούλου μπορεί να διέλα. Η κυρία Καλογεροπούλου μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωστόσο, τον σταθμό, τον όμιλο τον εκφράζω εγώ. Καλά, προφανώς. Πάμε τώρα στο θεσμό. Καταρχάς, όσον αφορά την αναφορά του κυρίου Τσίπρα σε μένα, νομίζω δεν υπάρχει καμία συνέντευξη και καμία ομιλία του πια πρέπει να αναφέρεται σε μένα. Οφείλω βέβαια να σας πω ότι ένας πρωθυπουργός κατηγορεί κάποιους για ακροδεξιούς και συγκυβερνά με τον Παναγιώτη Καμένο, έχει ένα προβληματάκι τόχι, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έτσι, ένα πρόβλημα ανακολουθίας. Και νομίζω ότι πια από ο κόσμος βλέπει. Γιατί τι σχέση έχει με την ακροδεξιά ο Καμένος? Τώρα ο κ. Καμένος θεωρείται επί χρόνια ως η δεξιά άκρα, δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διευθυντή του γραφείου του είχε τον Γεώργιο Γεωργαλά, που δεν το λέει και τον πιο ας πούμε, φανατικό συνευλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, ή δεν το ξέρετε. Όπως είχε γράψει και το βιβλίο, εκείνος μάθηκε κάτι εξώδικα που είχαν ανταλλάξει εκεί πριν των εκλογών του 12, να μην τα θυμάστε. Πάσε το σένα να πω ότι ο κύριος Τσίπρας θα κοιτάξει καλύτερα τα του οίκου του και θα αφήσει τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει προβλήματα όπως νομίζει ο κύριος Τσίπρας. Μια γροθιά είμαστε όλοι ενωμένοι και πάμε παρακάτω. Εντάξει, ωστόσο, κύριε Βορύδη, κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία σε μια πολύ δύσκολη καμπή για την κυβέρνηση. Δεν καλπάζει το ΑΤ του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να μας ειλικρινεί. Δεν συμφωνώ καθόλου. Να μας ειλικρινεί. Ναι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις τις προεκλογικές του Ιανουαρίου του 2015, ναι. Όπως είδα πριν τελικώς 37%, πάρτε τις δημοσκοπήσεις μέχρι το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Ναι. Πριν πούμε στην προεκλογική εβδομάδα που γίνεται στις Σπύρες και μειώνει την αποφάση. Θα δείτε ότι η ανώτερη δημοσκόπηση του κυρίου Τσίπρα ήταν 28-29%, δεν είναι τίποτα μεγαλύτερη. Και η Νέα Δημοκρατία πήγαινε εκεί 19-20. Και τελικά κλείσανε 37-28. Δηλαδή, είστε ικανοποιημένος με την στρατηγική την οποία. Δεν πρόκειται πριν από την εκλογική αναμέτρηση να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που δηλώνει σήμερα αναποφάσιστος και ο οποίος σκέφτεται πώς θα αλλάξει κόμμα να πάει να το δηλώσει από τώρα. Αυτά γίνονται την ώρα των εκλογών. Όμως θα σας πω, επειδή και εσείς ξέρετε από το δημοσκοπήσεις όπως και εγώ, ο κρίσιμος δείκτης, ο μοναδικός που δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα, είναι ο δείκτης που λέγεται παράσταση νίκης. Αυτό είναι αλήθεια. Και σε αυτό το δίκτυο η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη προηγείται περίπου 40 μονάδες. Άρα. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει εκλογές εδώ και αρκετό καιρό. Εκτιμάτε ότι. Καλώς, εσύ το κρίνετε. Θεωρείτε ότι έχουμε μπει σε εκλογική τροχιά? Όχι, δεν θεωρώ ότι είμαστε εκλογική τροχιά. Δεν θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας είναι εγκαταλείψει την καρέκλα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει το πάνια κάποιο την καρέκλα. Η πραγματικότητα θα τον οθήσει να φύγει. Δεν το κάνει από μόνο του. Ναι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Χθες, ας πούμε, μια ερώτηση που περίμενα να ακούσω, αλλά δυστυχώς κανένας δημοσιογράφος δεν την έκανε, mm-hmm. μου έκανε εντύπωση. Είναι η αποκάλυψη του κυρίου Χουτί, γιατί ο κ. Χουτί ήταν και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κανένας δεξιός ή ακροδεξιός και όλα αυτά που λένε τις καραμέλες, ότι ο κ. Τσίπρας έχασε το Eurogroup 6 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι 6 δισεκατομμύρια. Τρεις ένφια είναι. Τρεις ένφια αποκάλυψε ο κ. Χουτί, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
Υποχρεώ μου δεν είχε κάνει, να το αδικήσω. Λοιπόν, αποκάλυψε ότι έχασε ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησή του στο Eurogroup του Μαΐου 6 δισεκατομμύρια. Και ένας δημοσιογράφος δεν έκανε αυτή την ερώτηση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρεις ένθια έχασε ο Αλέξης Τσίπρας το Μάιο. Τρεις ένθια. Από αυτά που είχε κερδίσει ο Σαμαράς με κόπο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά θέματα, τα μεγάλα. Τώρα θα πει ο Τσίπρας για μένα, θα πω εγώ και τον Καμένο, ήταν τετάγμα σημασία. Σημασία ότι χάθηκαν 6 δισεκατομμύρια. Ναι. Άρα δεν θα μπορέσει το κράτος να βάλει μπρος στην οικονομία. Ναι. Άρα άνθρωποι θα χάνουν τη δουλειά του. Και βέβαια στο χθεσινό ενσταντανέ τη συνεντεύξεω τύπου, χωρίς αμφιβολία, ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην κυρία Τσικρικά. Αυτό πραγματικά ήταν τον Άλφα εννοώ. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Μιλάει ένας πρωθυπουργός που έχει λελειμμένα τα βασικά βιοποριστικά του προβλήματα σε μια γυναίκα η οποία αγωνιά ότι χάνει τη δουλειά της 90 μέρες και τη μιλάει με έναν αυταρχισμό και με ένα ύφος και με μια αλαζονία αδιανοήτου μεγέθους. Ξέρετε τι λέει όμως και η κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν είχατε την ίδια ευαισθησία όταν ρίχνατε το μαύρο στην ΕΡΤ για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Τέλειος λάθος. Είναι άλλη μια διαστρέβλωση του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Το μαύρο στην ΕΡΤ, υπενθυμίζω τι έγινε. Έκλεισε η ΕΡΤ. Mm. Όσοι απολύθηκαν ήταν αυτοί που είχαν δεύτερη δουλειά, γιατί αν θυμάστε το κριτήριο την επαναπρόσληψη στην δημόσια τηλεόραση στην αρχή και μετά στο συνέδριο. Τι είναι αυτό καινούριο, ήταν να μην έχει δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, κυρία Τσικρικά, αν έχει δεύτερη δουλειά. Να ολοκληρώσω. Αυτοί που είχαν δεύτερη δουλειά και αν έφυγαν από την ΕΡΤ για να μειωθεί το κόστος και το φορολογούμενο, πήραν στο ακέραιο την αποζημίωσή τους και όσοι δεν είχαν καμία άλλη δουλειά, επαναπροσδίθηκαν στην ΕΡΤ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εδώ τι έγινε, ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εδώ τι έγινε, άρα εδώ απολύονται άπαντες, ναι. Το πιθανότερο εξαρτάται από τι διαθέσει του επιχειρηματία, αλλά θα μπορούν να μην πάρουν ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, διότι το κανάλι θα κλείσει η πετιότητα του κράτους, άρα δεν υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε για την μη καταβολή δανείων, χρωστουμένων κτλ. Και αυτοί τα κανένα θα ξανανοίξουν ποτέ. Άρα, με λίγα λόγια, το μοντέλο της ΕΡΤ ήταν επιτυχημένο. Ποιο? Το μοντέλο της ΕΡΤ, λέω, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν επιτυχημένο. Αν εξαιρέσω το μαύρο που πιστεύω ότι μας έβλεψε επικοινωνιακά, βεβαίως ότι δούλευε έτσι με 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο λιγότερο, θα ήταν πολύ επιτυχημένο. Γιατί αυτά τα 70 εκατομμύρια επιπλέον που μας φορτώνουν είναι 70 εκατομμύρια που πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά. Σαφές. Πολύ απλό. Τι θα κάνετε τελικά, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες εναλλακτικές και διάφορες ενάρειες σχέσεις με τις άδειες. Άλλη διαστόματος. Ανοίγουμε το κεφάλαιο άδειες. Ναι. Πολύ ευχαριστώ. Θα κάνω μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ένα λεπτό να την κάνω την ερώτηση και όποτε θέλετε. Ναι. Σας έχω, ξέρω ότι θέλετε να πάρετε μια εκπομπή εδώ πέρα, το κανονίσουμε κάποια στιγμή. Αλλά όχι, δύο λεπτά, αν έχετε καλοσύνη, υποβάλλω το ερώτημα. Επειδή έχουμε ακούσει διαφορετικά σενάρια, άλλο λέει ο κύριος Δένδιας, άλλο λένε διαρροές, άλλο λέει ο Μητσοτάκης, άλλο λέει το γραφείο τύπου. Μπορείτε να μας πείτε με το. Μα δεν υπάρχει. Όλοι λέμε το ίδιο, αλλά αναλόγως της ερωτήσεως φωτίζεται κάποια πλευρά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα ακυρώσει τον νόμο Παπά. Μάλιστα. Θα επιστρέψει την αρμοδιότητα στο Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο και θα δώσει το Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο. Δεν θα υπάρχει περιορισμό αδειών, δεν θα πούμε υποχρεωτικά 4, όπως έλεγε ο νόμος Παπά. Θα κάτσει το Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο, θα δει πόσες άδειες χωράει το φάσμα, θα μοιράσει, θα δώσει την άδεια με κάποια κριτήρια και οικονομικά φυσικά. Ποια θα ήταν οικονομικά, δηλαδή ο μέσος όρος για τις 4 άδειες τώρα ήταν 240. Άμα σας το πω εγώ σήμερα αυτό, τι νόημα έχει να σας πω, θα πάω την αρμοδιότητα στο Ελληνικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνω το Συμβούλιο. Άλλο λέω, τεχνικά λέω τώρα εγώ. 240 εκατομμύρια δώσαν 4. Τεχνικά να 60 εκατομμύρια μέσο όρο καθένα δηλαδή. Ο Δένδιας, κύριε. Είπε θα τα γυρίσει πίσω τα λεφτά. Θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Θα το πω πολύ μπακαλίστικα. Προτιμούμε 246 εκατομμύρια από 10 ή από 12 ή από 14 παρά 246 εκατομμύρια ναι, από 4. Τα λεφτά στους, είναι πάρα πολύ απλό. Τα λεφτά σε αυτούς που θα δώσουν για να πάρουν τις 4 άδειες θα τα γυρίσετε πίσω. Γιατί δεν τα έχουν πληρώσει. Ό,τι έχουν πληρώσει. Τι πρόσφυγες δώσεις δίνουν τώρα. Ναι, ό,τι έχουν πληρώσει. Υπολογίζετε να έρθετε πριν το. Πριν καλά πληρώσετε. Τώρα, άμα μείνει 3 χρόνια ο Τσίπρας και. Δεν ξέρω, ρωτάω. Πού να ξέρω. Ελλάδα, θα έχουμε πεθάνει όλοι. Πάντως, έχετε πέσει έξω στις εκτιμήσεις σας. Δεν έχω πέσει καθόλου έξω. Πώς σας λέγατε. Επανεστήκατε στον. Λέγατε ότι δεν θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένα, δύο. Βγήκατε ένα Σάββατο και είπατε ότι έχετε μία πληροφορία ότι ο υπουργός της κυβέρνησης θέλει να κλείσει το Sky. Δεν έκλεισε το Sky. Απέναντίας πήρε πρώτος άδεια. Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε. Είναι προφανές και από την στενοχώρια της κυβερνήσεως για το ότι ο Sky πήρε άδεια. Αλλά και από τον τόνο που ο ίδιος ο Sky αντιμετώπισε ότι πήρε άδεια, ότι ο Sky κατάφερε και πήρε άδεια χάρη σε έναν, όπως απεδείχθη,
εξαιρετικά ικανό διαπραγματευτή, επωνόματι Γιάννης Αλαφούζος. Ο οποίος, με συγχωρείτε, μπήκε μέσα και πήρε την άδεια φθηνότερα από όλους. Κάνει 32 εκατομμύρια από την ακριβότερη, αν δεν απατώμε, 31 από την αμέσως ακριβότερη και ξέρω όπως 15-20 από την τρίτη. Άρα η κυβέρνηση έχει στήσει μια ωραία παγίδα, γιατί πίστευε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος προφανώς δεν έχει τα λεφτά και δεν μπορεί, και αραία είναι, θα έχω πει στο πόθεν νέσχες και διάφορα τέτοια, τα ξέρετε άλλο που θα πω. Μπήκε ο Αλαφούζος μέσα, απέδειξε ότι είναι φοβερός διαπραγματευτής και πρέπει να διαβάσει. Γιατί δεν τον κάνετε υπουργό τον Αλαφούζο, αφού τον αγαπάτε τόσο πολύ? Αυτό είναι, δεν κάνω εγώ υπουργό. Μα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον προτείνει στον Κυριάκο. Υπάρχει κανένα τόσο πεφτούρα ο Αλαφούζος. Ότι ο Αλαφούζος έκανε καλή δουλειά εκεί πέρα μέσα. Όχι, τώρα δεν μιλάμε για τον Αλαφούζο. Ευτυχώς που δεν ήταν μέσα. Δεν μιλάμε για τον Αλαφούζο. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για τον Αλαφούζο, να μιλήσουμε για το γεγονός. Όχι, εσείς ακούστε. Ακούστε. Μην κάνετε το συνήγορο. Μην κάνετε το συνήγορο. Μην κάνετε το συνήγορο του ενός και τον αντίδικο του άλλου. Όχι, όχι. Να την πούμε. Καλώς. Μαγιά του κυρίου Αλαφούζου. Μαγιά του κυρίου Αλαφούζου που πήρε την πρώτη άδεια. Την πήρε αυτή και φτηνά. Ωραία, μαγιά. Θα ήθελα όμως και ένα σχόλιο για το γεγονός. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το γεγονός. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι αυτός που πήρε την πρώτη άδεια αυτή τη στιγμή έχει μια εκκρεμότητα. Τι εκκρεμότητα, δεσμευμένους λογαριασμούς έχει γιατί ξέχασε 60 εκατομμύρια το δρόμο. Πρώτα απ' όλα, μόλις μία εβδομάδα το κράτος μας δέχτηκε ένα ράπισμα από το δικαστήριο. Θέλω να θυμίσω ότι είχαν δεσμεύσει λογαριασμού του κυρίου Χατζηγιάννη. Αφήστε τον κύριο Χατζηγιάννη τώρα. Όλοι να πάτε στο ρέμο. Μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτό που σα ρωτάμε να απαντήσετε. Εγώ ξέρω ότι είμαι με αυτό που λέγαμε στο σχολείο από διαφωτισμό. Ναι. Μα τι λέγαμε, καλύτερα χίλιοι ένοχοι έξω από ένα αθώο μέσα. Έτσι, το θυμάστε. Είναι αθώο ο Αλαφούζος δηλαδή. Το θυμάστε. Δεν ξέρω, δεν κρίνω εγώ. Πείτε μα τώρα αν είναι αθώο όμω. Εγώ λέω. Θέλουμε και κάτι να κρατήσουμε. Θέλουμε να καταδικάζουμε ανθρώπου. Επειδή ένα διοικητικό όργανο που είναι το ΚΕΦΟΜΕΠ αποφάσισε να δεσμεύσει τη διαδικασία του Χ. Αλαφούζου στον έλεγχο της περιουσίας του. Σωστό. Αύριο μπορεί ο Αλαφούζος να κρυθεί ένοχος και να του πάρουν ένα σωρό λεφτά, μπορεί να κρυθεί αθώος και να του ζητήσει και αποζημίωση. Όπως ο Χατζηγιάννης που δικαιούται από το δικαστήριο και αποζημίωση 800.000 ευρώ, αν το διαβάσατε. Τι το διαβάσαμε, εμείς το γράψαμε, η Φρέντο το γράψε. Μπράβο, καλά κάνουμε. Άλλο δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ένα διοικητικό όργανο δεσμεύει περιουσία, αυτό κατά τον ένοχο. Πού ακούστηκε αυτό? Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σας. Εσείς κρίνεστε για και αυτά πώς που. Πώς εγώ μπορώ απαντάτε να έχω εμπιστοσύνη ότι αυτό δεν έγινε για πολιτικούς λόγους? Δηλαδή, τι εννοείτε? Μα από το μισούν τον Αλαφούζο, είναι προφανές. Ποιος? Δεν το έχετε καταλάβει. Η κυβέρνηση. Ποιος εγώ? Γιατί? Γιατί είναι παραδοσιακός μισθωτακικός ο Αλαφούζος. Γι' αυτό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ, βέβαια. Είναι σκληρό. Δηλαδή, η οικογένεια του κυρίου Αλαφούζου έχει διακριθεί στην ιστορία για την στήριξή της στην οικογένεια Μητσοτάκη. Στη Νέα Δημοκρατία. Και στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή σε αυτό σας παραδέχομαι, είστε σκληροί παίκτες, δεν ψαρώνετε. Να τα λέμε όλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτές οι υπηρεσίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Παναγιώτης του Δανασίου. Να το συγκεκριμένο όνομα, δεν με μάζει να τον λέτε και πάνω, όπως τον λέει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ωραία, τον λέει και πάνω. Δεν είναι φίλος μου, δεν ξέρω αν τον λένε πάνω, μάλλον το ξέρει. Ο Αλαφούζος το ξέρει, ξέρω εγώ, πάνω τον λέει. Ωραία, να πούμε το για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι, να πούμε. Είναι δυνατόν να έχει πει ο κύριος Καμένος, υπουργός της κυβερνήσεως και συγκυβερνήτης, ότι ο Καλογρίτσας διακινεί μαύρα λεφτά και πήρε άδεια με μαύρα λεφτά. Δεν κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά εσείς. Και ένας εισαγγελέας οικονομικός, τον κύριο Καμένο. Συμφωνούμε. Σωστό, συμφωνούμε. Γιατί δεν κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά? Γιατί δεν κάνετε μια αναφορά εσείς μηνυτήρια? Κάναμε ερώτηση στη Βουλή, δεν κάναμε αναφορά. 52 βουλευτές δεν υπογράψαν ερώτηση. Και δεν κουνιέται φίλο. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος, ο κύριος Καλογρίτσας. Ένα λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Καλογρίτσας, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Έχει το τεχμήριο της αθότητας ή όχι? Φυσικά και το έχει, αλλά δεν γιατί εδώ πρέπει να αποφασίσετε. Αν ο Αλαφούζος έχει το τεκμήριο της αθεότητας. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς μπερδεύεστε στην υπεράσπιση. Βιάζεστε να υπερασπιστείτε τόσο πολύ τον Αλαφούζο. Βιάζεστε τόσο πολύ να υπερασπιστείτε τον κύριο Αλαφούζο που τα μπερδεύετε. Λέτε ότι εγώ δεν θα δεχτώ, έχουν πολιτικό μίσος εναντίον του Αλαφούζο, ένα διοικητικό όργανο, σιγά τι είναι το ΚΕΦΟΜΕΠ, και είναι μια αθώα περιστερά ο Αλαφούζος. Εντάξει, να το δεχτούμε. Άρα γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος είναι λευκή περιστερά και ο Καλογρίτσας είναι το μαύρο το κοράκι? Δεν έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν το καταλαβαίνετε? Είστε τόσο τυφλωμένος. Όχι, λάθος. Έμα, εγώ κάνω λάθος. Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται από το κράτος. Ναι. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση σας λέω, δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος από το κράτος. Είμαστε ένα βήμα πριν.
Εγώ δεν σας είπα ότι είναι ένοχος ο κύριος Καλογρίτης. Εγώ το δέχομαι, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δέχομαι ως σοβαρή την καταγγελία του κυρίου Πάνου Καμένου. Δεν μπορεί να λέει ο υπουργός της κυβερνήσεως και συγκυβερνήτης ότι ο κύριος Καλογρίτης πάει να πάρει άδεια με μαύρα λεφτά. Συμφωνούμε. Και αυτό να μην συγκινεί ένα όργανο. Συμφωνούμε, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ το υιοθετώ κιόλας. Εγώ υιοθετώ απολύτως αυτό που λέτε. Και θεωρώ ότι η καταγγελία του κυρίου Καμένου είναι πολύ σοβαρή. Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν ως συνεργάτη έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συνεταίρος ενός ανθρώπου που διακινεί μαύρο χρήμα. Ποιος είναι αυτό? Αναφέρομαι στον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν είναι συνεταίρος κ. Θεοδωρικάκο. Κύριος Θεοδωρικάκος έχει κάνει αναστολή. Τι δεν είναι? Τι λέτε, κύριε. Τι δεν είναι? Χτες... Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Να μπείτε στο διαδίκτυο. Αν. Ναι, ήταν ο πιο στενός του. Από την ώρα που ανέλαβε σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αναστείλει πλήρως την επαγγελματική. Πότε ξεκίνησε να διακινεί μαύρο χρήμα ο κύριος Θεοδωρικάκος? Αυτό μα το πει ο κύριος Καμένος και έρευνα αν γίνει. Όχι, εγώ λέω κάτι. Εγώ λέω ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Αν ο κύριος Καλογρίτσας διακινεί μαύρο χρήμα. Και ο Μητσοτάκης έχει πέσει στην παγίδα να έχει προσλάβει τον πρώην στενότερό του συνεργάτη, υπάρχει τεράστιο θέμα. Δηλαδή μου λέτε, προσέξτε, μου λέτε τώρα, ότι εάν ο κ. Καλογρίτσα αποδειχθεί διακινεί μαύρο χρήμα, όλοι οι συνεργάτες του κ. Καλογρίτσα, π.χ. γνωστός μεσογράφος του δικού σας καναλιού, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν έχω λόγο να το κάνω. Εμείς κανάλι δεν έχουμε. Κανάλι δεν έχουμε. Μην μπερδεύεστε. Όχι, δεν έχουμε μαύρο χρήμα. Κανάλι δεν έχουμε. Μην έχετε. Και να το πείτε το όνομα. Ποιο είναι το όνομα, πείτε το. Πώς δεν λέγεται. Δημοσιογράφος στο κανάλι. Να το πείτε, δεν έχουμε κανάλι. Ποιον λέτε. Ποιον λέτε. Ούτε ραδιοφωνό. Έχουμε καινούριο πρόγραμμα. Πείτε το. Πείτε το όνομα. Κύριε Γεωργιάδη, να σας κάνω μια ερώτηση. Διαδίκτυο βλέπετε. Τις φωτογραφίες τις χτεσινές που εναγκαλίζεται ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο Καλογρίτσα σε αίθουσα ξενοδοχείου. Τις είδατε? Στο νιου πώς του κυρίου Χατζή, τις είδατε? Το δημοσίευμα αυτό έχει διαψευθεί από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ναι. Ακούστε τι γράψαν. Ότι ο Θεοδωρικάκος είχε πάει στη Θεσσαλονίκη για να δει. Εγώ δεν λέω για το τι γράψανε, τις φωτογραφίες. Τις είδατε? Τις είδατε? Τις είδατε? Τις είδατε? Γιατί ποιο σα είπε ότι είναι στι νέε φωτογραφίε, κύριε? Α, είναι παγιάτικε. Ποιο σα είπε? Εγώ σας είπα, δεν ξέρω και στον Θεοδωρικάκο. Τότε εσείς, μισό λεπτό. Είναι κουμπάρι. Τότε ο Θεοδωρικάκος είναι καλός κουμπάρος. Ο δημοσιογράφος ο άλλος είναι κακός κουμπάρος. Ο Αλαφούζος είναι διοκόμενος από το Κεφομέπ. Ο άλλος δεν είναι διοκόμενος από το Κεφομέπ. Εγώ μπερδεύομαι. Εσείς μπερδεύεστε. Το ίδιο είναι ο κουμπάρος του Θεοδωρικάκου. Εσείς μπερδεύεστε. Με τον κουμπάρο Σπρίτζη που δίνει στον κουμπάρο του τα έργα. Δίνει έργα στον Θεοδωρικάκο, δεν το ξέρω. Μα τι λέτε τώρα. Ωραία. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια τεχνική εταιρεία, τον κύριο Καλογρίτσα. Ο οποίος αγόρασε την εταιρεία του κυρίου Τσίπρα, αν δεν το ξέρετε. Ο κύριος Καλογρίτσα έχει αγοράσει στο παρελθόν την εταιρεία του κυρίου Τσίπρα. Και του πατρός Τσίπρα στην αρχή, του αενίσου, και των αδελφών του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια. Και με το που έρθει στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας, όλος τυχαίως ο άνθρωπος αυτός από τον κουμπάρο του Υπουργού Υποδομών, έχει πάρει σε 6 μήνες όσα έργα δεν είχε πάρει σε 30 χρόνια και τώρα παίρνει και τηλεοπτική άδεια με διευθυντή, το διευθυντή του κόκκινου. Θα το βρει λογικό εσύ όλο αυτό? Περασκευόμαστε. Και μετά έχουν τα μούτρα να μιλάνε ότι πολεμάνε τη διαπλοκή. Ας παρακαλώ. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή δύναμη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.